Σήμερα είναι μια μέρα γιορτή της δημοκρατίας, όπου κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα δημοκρατικά να εκφράσει την επιθυμία του και τη βούλησή του για την εκπροσώπησή του στα δημοτικά. Ας επικεντρωθούμε στα δημοτικά και όχι σε βροχλοίς, γιατί αυτό νομίζω είναι που αφορά πολύ άμεσα την τοπική κοινωνία και με αυτή την ιδιότητα μπορώ να μιλήσω ω εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ πρόημα. Δείχνω όμως μια τάση για το δεύτερο γύρο, στον οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος Χρυσάφης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Περιμένουμε όμως να δούμε και το τέλος της καταγραφής των ψήφων έτσι ώστε να δούμε πώς θα είναι η διαμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί όπως ξέρετε και λόγω κλεισταίνει ουσιαστικά η εκπροσώπηση από πλευράς Δημοτικών Συμβούλων θα καταγραφεί σήμερα και απλά στην επόμενη Κυριακή θα γίνει η επιλογή του προσώπου που θα θέλουμε να εκπροσωπήσει τους πολίτες ως Δήμαρχος των ΣΕ� εσείς αν και δεν συμμετέχετε σε αυτή την εκλογική διαδικασία, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ζυμώσεις από την επόμενη μέρα, από αύριο. Πώς βλέπετε ότι θα κυμανθούν και πού θα κυμανθούν οι... αυτοί που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο, οι υποψήφοι. Ε, όντως εγώ επέλεξα να μην συμμετέχω στη συγκεκριμένη έτσι, εκλογική διαδικασία. Ε, δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση για τις δημόσια οι οποίες ε, γίνονται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όπως και σε αυτή την Κυριακή έτσι και την επόμενη ο κόσμος θα πρέπει να, να κρίνει και να επιλέξει με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, ανεξαρτήτως σε οποιοδήποτε ζημόσιων παρασκηνιακών έτσι, συνομιλίων που μπορεί να γίνονται. Νομίζω ότι το κριτήριο το μοναδικό θα πρέπει να είναι το συμφέρον του τόπου μας και το πώς θα πάμε ένα βήμα μπροστά την επόμενη μέρα και να επιλέξουμε ανθρώπους που να είναι κατάλληλοι για να διοικήσουν το Δήμο και να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνένεσης όπως απαιτεί και ο κλεισθένης ούτως ή άλλως.